Στο σημείο αυτό, ο κατάλογος των αγορητών με τον κύριο Ηλία Πολατίδη, βουλευτή του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού του Νομού Σερών, θα ολοκληρωθεί. Κύριε Πολατίδη, έχετε το λόγο από τη θέση σας για 7 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς. Από τη σημερινή συζήτηση βγαίνει ότι τα θέματα της ΕΥΠ έχουν πάρα πολύ συναισθηματισμό και βλέπω ότι από πάρα πολλές πτέρυγες της Βουλής και από τον προλαλήσιντα συνάδελφο εδώ της πλειοψηφίας ακούσαμε ότι η ΕΥΠ θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, το ακούσαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ΕΥΠ, θέλω να τονίσω ότι είναι μια υπηρεσία πληροφοριών. Πληροφορίες συλλέγει. Δεν έχει δυνατότητα να κάνει οποιαδήποτε πράξη, ούτε θετική ούτε αρνητική. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες οι οποίες θα αξιοποιήσουν τις πληροφορίες της ΕΥΠ υπόκεινται και υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και υπό οποιοδήποτε άλλο έλεγχο. Άρα το επιχείρημα αυτό δεν είναι σωστό περί της διαφάνειας. Και να ρωτήσω κάτι. Σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάνει η διαφάνεια, δηλαδή θα την πάμε έως εκεί που πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΕΥΠ? Και οι χώρες οι εχθρικές προς την Ελλάδα, όπως η Τουρκία, θα έχουν και αυτή την ίδια τάση προς διαφάνεια? Ή εμείς θα έχουμε μια υπηρεσία η οποία θα έχει ανοιχτά τα ονόματα όλων των υπαλλήλων της, όπως έγινε πρώτην, στο πλαίσιο της διαμάχης το 1990, στο πλαίσιο της διαμάχης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, βγάλανε οι ΜΕΝ και οι ΔΕ τα ονόματα σε εφημερίδες, ούτως ώστε να ακυρωθεί στην πράξη λειτουργία της ΕΥΠ. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα, το βασικότερο, άλλες υπηρεσίες πληροφοριών άλλων χωρών. Θα σας αναφέρω ότι μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, σοβαρή χώρα, με πολύ μικρότερο πληθυσμό από τον ελληνικό, περίπου τον μισό, δεν θα αναφέρω ποια είναι, είχε πληροφορίες για το ποια ενεργειακά έργα θα γίνουν στην Ελλάδα, ούτως ώστε να ενημερώσει τις δικές της εταιρείες, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένες για να δώσουν προσφορές. Είναι ένα ευρύτατο το φάσμα των πληροφοριών και σήμερα ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και δυστυχώς αν κάποιοι έχουν μείνει στο 1920 ή στο 1950 κάνουν λάθος. Είναι εκτός εποχής. Έρχομαι σε ένα άλλο θέμα. Καταρχήν εδώ η συνένεση με τη Νέα Δημοκρατία βλέπω έχει αγγίξει πλέον το κόκκινο. Διότι στα 5 νομοσχέδια που έχει φέρει η κυβέρνηση έχει ψηφίσει τα 4. Μήπως έχουμε προχωρήσει ήδη στη συγκυβέρνηση και δεν το γνωρίζουμε? Απλώς δεν μάλλον έχουν πάρει υπουργεία. Απλώς δεν έχουν πάρει υπουργεία. Ναι, είναι μάλλον κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με ανοχή Νέας Δημοκρατίας. Έρχομαι τώρα στο θέμα τα γενικότερα του Υπουργείου σας. Κύριε Υφυπουργέ, υπάρχει η φημολογία ότι έχετε στείλει αυστηρότατη εντολή προς τις υπηρεσίες και μάλιστα με πρόστιμο για όποιον αστυνομικό έχει την ελληνική σημαία πάνω του. Από πότε η ελληνική σημαία είναι αντιποίηση αρχής, όπως λέτε στη σχετική διαταγή, και μάλιστα τιμωρείται με πρόστιμο? Εάν δηλαδή επάνω έχει το άστρο του Δαβίδ ή έχει κάποια ημισέλινο, θα τιμωρείτε πάλι? Δεν το νομίζω. Και θα πω παρακάτω. Έχετε πει στην προεκλογική περίοδο ότι θα διαφυλάξετε οι πυλώνες της πολιτικής της μετανάστευσης. Ένας από τους πυλώνες, ο βασικός, είναι να περιορίσετε τη λαθρομετανάστευση. Ποιο μέτρο έχετε πάρει για να περιορίσετε τη λαθρομετανάστευση? Διότι σε επικοινωνία που είχα εγώ με αστυνομικό διευθυντή περιοχής συνοριακής, είπε ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό και είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Δηλαδή, οι δημοκρατικές χώρες έχουν τα σύνορά τους ανοιχτά και όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Στο θέμα, σχετικά με ένα θέμα, επίσης θέλω να σας ρωτήσω τη συμβούλου σας, τη κυρία Αλ Σαλέχ. Φέρετε σε διάφορα blog να έχει πει ότι ότι έχει πει, φυσικά είναι σχετικότατο, φέρεται να έχει πει ότι για τον βιασμό κάποιον μιας Ελληνίδας από Αφγανούς αυτό οφείλεται στους εθνικιστές Έλληνες οι οποίοι δημιουργήσαν η κακή ψυχολογία στους Αφγανούς. Αυτά τα λέει, αυτή έτσι θα γίνει η ασφάλεια? Με αυτόν τον τρόπο, με τη σύμβουλό σας να λέει αυτά τα πράγματα? Και να πω και ένα θέμα το οποίο απάντησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έφυγε από εδώ δυστυχώς και δεν είναι να μας δώσει κάποιο. Σχετικά με τις πυρκαγιές, με τους εμπρισμούς που έγιναν στην Εβραϊκή Συναγωγή. Απάντηση του Wall Street Journal. Καταρχήν, δεν είναι θέμα του αρμόδιου γραφείου τύπου στην Ουάσιγκτον να απαντά σε αμερικανικές εφημερίδες? Γιατί απήντησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Και τι είπε μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοΐδης?
δεν απάντησε ούτως ώστε να ξέρουν σε αυτή την οργανωμένη επίθεση η οποία έγινε εναντίον της Ελλάδος και μάλιστα με όλο το κλίμα το οποίο υπάρχει για τη κατασυκοφάντηση της χώρας, για τα σπρέτ και όλα αυτά. Δεν απάντησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης λέγοντας ότι ήταν οι Αμερικανοί και Βρετανοί πράκτορες αυτοί που βάλανε τις πυρκαγιές, τους εμπρισμούς, αυτοί που κάναν τους εμπρισμούς, και γιατί τέλος πάντων είναι τόσο κρατικό μυστικό τα ονόματά τους. Ποιοι είναι αυτοί? Γιατί εδώ πέρα όλοι θέλουμε διαφάνεια για την ΕΕΠ, αλλά για το ποιοι ήταν οι πράκτορες οι οποίοι πήγανε να κάνουν σκεμμένα ζημιά στη χώρα, δεν βλέπουμε κανένα ενδιαφέρον για τη διαφάνεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε να μας πείτε όταν θα μιλήσετε ποια είναι τα ονόματα. Έχει μεγάλη σημασία ποια είναι τα ονόματα και ποιες είναι οι ιδιότητες αυτών οι οποίες συνελήφθησαν για τους εμπρισμούς. Και λέει μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι τα γεγονότα αυτά συνδέονται με τη γενικότερη άνοδο της βίας και τη δράση εξτρεμιστικών οργανώσεων και λιγότερο με τον άνοδο του αντισημιτισμού. Ποια γενικότερη άνοδος της βίας? Τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός? Σε ποιον δίνει εξετάσεις τέλος πάντων? Διότι δεν συμπεριφέρεται ως υπουργός του ελληνικού κράτους. Το γνωρίζω ότι σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν έχει συμμετάσχει ποτέ στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ και αυτό ενδεχομένως τον κάνει σε σχέση με άλλους του ΠΑΣΟΚ, το δείχνει σε δεύτερη μοίρα. Αλλά τέλος πάντων όλα θα γίνονται εις βάρος της Ελλάδος? Απλά είναι τα πράγματα και απλά είναι τα ερωτήματα. Ερχόμαστε εδώ στο θέμα της ΕΕΠ τώρα και στροθοκαμιλίζουμε, ενώ εδώ πέρα των οικειών ημών εμπιπραμένων ημείς άδωμεν. Σίγουρα το θέμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι πολύ σοβαρό. Το ζήτημα είναι αν η Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την οποιαδήποτε λειτουργία της, υπό την οποιαδήποτε κανονισμό της, λειτουργεί σωστά, έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα με τα οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει όπως πρέπει εποφελία του ελληνικού κράτους και του ελληνικού έθνους. Διότι εδώ βλέπουμε να γίνει το λάφυρο στη μάχη εξουσίας, την οποία γίνεται κάθε φορά. Ο ισχυρός πρώην Υπουργός Εσωτερικών την πήρε υπό τον έλεγχό του, όχι τόσο ισχυρός νυν Υπουργός Εσωτερικών μέσα στην κυβέρνηση την έχασε από τον έλεγχό του. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική κρατική και εθνική πολιτική και γι' αυτό καταψηφίζω το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ. Με τον κύριο Ηλία Πολατίδη ολοκληρώθηκε ο κύκλος των αγορητών επί της αρχής. Στο σημείο αυτό μόνο ο κύριος Αστέριος Ροντούλης από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους έχει να ξεκινήσει. Ο κύριος Ροντούλης και βεβαίως θα ολοκληρωθεί ο κύκλος με όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Okay.